των βαθμίδων, των καθηγητών. Διαβάζω ότι καταργείται την αξιολόγηση. Ισχύει ότι καταργείται η αξιολόγηση. Διαβάζω δημοσιεύματα. Και ότι το Υπουργείο Παιδείας με αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά καταργεί την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Παρά το γεγονός ότι ο ΣΑ και διάφοροι άλλοι λένε ότι πρέπει να αξιολογηθούν και υπάρχουν και άλλα θέματα. Θα σας πω. Υπάρχει ένα περίφημο προεδρικό διάταγμα που οι εκπαιδευτικοί το γνωρίζουν στο 152. Όπου με βάση αυτό αξιολογήθηκαν σε πολλά εισαγωγικά διάφοροι ώστε να απολυθούν. Mm-hmm. Ώστε να απολυθούν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είχε στόχο την απόλυση. Δηλαδή... Όχι, αυτό δεν είχε την απόλυση. Mm-hmm. Η πολιτική του χρήση οδήγησε εκεί. Έγινε, λέτε έτσι. Μάλιστα. Και, έτσι. Και μετά είναι τον κόσμο που προσλάβαμε εμείς όταν γίναμε κυβέρνηση, στους εκπαιδευτικούς που προσλάβαμε. Μάλιστα. Τη στιγμή που ταυτίζεις με τον οποιονδήποτε τρόπο την όποια αξιολόγηση, ακόμη και την παραμικρότερη, με απόλυση, έχεις υπονομεύσει την αξιολόγηση. Εμείς λοιπόν καταργούμε αυτό που ιστορικά καθιερώθηκε στη συνείδηση των ανθρώπων ως μια τέτοια διαδικασία. Τι κάνουμε όμως? Αυτό που κάνουμε είναι ότι αρχίζουμε από την αυτοαξιολόγηση των σχολείων. Με ποιον τρόπο? Βεβαίως. Κοιτάξτε, είμαι σίγουρος ότι το κάνετε κι εσείς, το κάνουμε όλοι μας. Από οικογένειες μέχρι πιο περίπλοκους θεσμούς. Στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς, ο Σύλλογος Διδασκόντων κάνει, αν θέλετε, έναν κατάλογο των προβλημάτων που νομίζει ότι θα αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Διότι έχει μια τεράστια εμπειρία από τις προηγούμενες χρονιές. Και λέει, να δούμε λίγο το θέμα της διαρροής, να δούμε λίγο τα θέματα του τάδε μαθήματος, γιατί φαίνεται ότι δεν τα πολύ πάμε καλά κτλ. Κτλ. Και απευθύνεται σε αυτές τις δομές στις οποίες αναφερθήκατε πριν. Τις δομές που εμείς ιδρύουμε τώρα. Δομές στις οποίες είναι και σχολικοί σύμβουλοι, αλλά και ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κτλ. Έρχονται λοιπόν οι προγραμματισμοί, οι αποτιμήσεις των σχολείων εκεί και με έναν προγραμματισμό λέμε θα πάμε τώρα 4 φορές σε αυτό το σχολείο γιατί έχει ένα σοβαρό πρόβλημα bullying. Στο bullying δεν θα πάει αυτός που είναι ειδικός στη διδασκαλία των μαθηματικών. Θα πάει ένας ψυχολόγος, όπως λέτε, θα πάει ένας κοινωνικός. Ένα μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο. Το οποίο δεν και δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν και οι καθηγητές. Μα γι' αυτό σας λέω. Είναι οι άνθρωποι αφημένοι στο έλεος τόσα χρόνια οι καθηγητές και διάφοροι θέλουν να τους αξιολογήσουν με το δάκτυλο έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Λοιπόν, άρα τι κάνουμε? Έχουμε τα σχολεία που εκφράζουν τις ανάγκες τους και δομές που ιδρύουμε ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές και στο τέλος της χρονιάς να δούμε 2 πράγματα. Υπήρξε αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρχής. Και δεύτερο, οι δομές που εμείς ιδρύουμε ανταποκρίθηκαν όπως έπρεπε να ανταποκριθούν. Επίτευξη στόχων ουσιαστικά. Θα ελέγξετε αν επετεύχθησαν οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή της χρονιάς. Αυτό. Η αξιολόγηση όμως του έργου, του εκπαιδευτικού έργου των καθηγητών, θα σας πω. Η αποδοτικότητά τους. Γιατί ναι, είναι στο δημόσιο τομέα, αλλά επειδή είναι σε ένα κρίσιμο τομέα, θα πρέπει να ελέγχεται και η απόδοσή τους. Έχουν να κάνουν με παιδιά, έχουν Βεβαίως. Να κάνουν με διδασκαλία. Βεβαίως. Θέλω να πω, δεν πρέπει να είναι στο απειρόβλημα. Το κανένας. Θα σας πω. Να αρχίσουμε με το θέμα της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και της αξιολόγησης των στελεχών, δηλαδή αυτοί που είναι πάνω από διευθυντές. Είναι 20.000 άτομα. Και οποίοι έχουν και την ευθύνη. Και την ευθύνη, ακριβώς. Και να ελέγξουν και να αξιολογήσουν ενδεχομένως το έργο των εκπαιδευτικών. Όχι των εκπαιδευτικών. Όχι. Αλλά να αποτιμήσουν τη λειτουργία του σχολείου κτλ. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε και 150.000 εκπαιδευτικούς στο ενδιάμεσο. Αναφερέστε, μπορεί να είναι 130.000, δεν είναι εκεί το θέμα. Εμείς λέμε ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να αξιολογηθούν. Παρά αυτή τη στιγμή όλη η έμφαση πρέπει να είναι στην αυτοαξιολόγηση των σχολείων και την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης. Διότι θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα κάτι ως άτομα που έχετε μια ευαισθησία στην κοινωνία. Πείτε μου, πότε η πολιτεία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της προς τους εκπαιδευτικούς? Όταν η πολιτεία δεν είναι συνεπής, με ποιο ηθικό δικαίωμα έρχεται η πολιτεία και λέει εσύ δεν κάνεις καλά το μάθημα, εσύ πρέπει το ένα, εσύ πρέπει το άλλο? Εγώ λέω, κάνει τις δομές που κάνουμε τώρα, άρχισε ένα εθνικό σχέδιο επιμόρφωσης
οι εκπαιδευτικοί μας έχουν επιμορφωθούν πάρα πολλά χρόνια. Βάζετε δηλαδή το πλαίσιο λειτουργίας. Με συγχωρείτε, μονάζιγα δεν μπορεί να κερδίσει και μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας. Ωραία, βάζετε το πλαίσιο λοιπόν, βάζετε τους στόχους, δημιουργούνται και καινούργια όργανα σε αυτό, δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Στην αξιολόγηση των δομών, για να πάμε μετά και στο επόμενο. Βεβαίως δημιουργούνται νέα όργανα. Λέω λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά να κανονικοποιηθεί το σύστημα, ο κόσμος να πιστέψει ότι αυτές οι διαδικασίες αποτίμησης δεν έχουν κανένα τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά ένα βελτιωτικό χαρακτήρα, και μετά να δούμε διάφορα άλλα πράγματα. Λέτε λοιπόν ότι μέχρι η πολιτεία να γίνει συνεπής στο πώς αντιμετωπίζει τους καθηγητές, η αξιολόγηση, η διαδικασία αυτή παγώνει, τι γίνεται? Νομίζω δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Όταν στο μέλλον αυτά τα πράγματα στεριώσουν. Mm-hmm. Πολλοί λένε όμως εδώ, κύριε Γαβρόλου, και η κριτική είναι γιατί να μην μπει και αυτό το θέμα της αξιολόγησης τώρα. Κοιτάξτε, δηλαδή ουσιαστικά καταργείται την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Γιατί το λένε άραγε, έχουμε σκεφτεί γιατί το λένε. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα στα σχολεία μας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω. Ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλούς γονείς που πάνε στα σχολεία με το δάκτυλο έτσι στους εκπαιδευτικούς και τους λένε πώς να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι η νοοτροπία της ελληνικής οικογένειας σε πολλές περιπτώσεις. Κοιτάξτε όμως, καταλαβαίνετε, έχει όμως μια σημασία η εκπαιδευτική. Ας αφήσουμε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι εκπαιδευτικοί άνθρωποι και δουλεύουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Εδώ λοιπόν εσείς ως πολιτεία προστατεύετε τον εκπαιδευτικό υπό την έννοια ότι ο γονέας να πάει σε ένα όργανο και να του πει, ξέρετε, εγώ έχω ένα πρόβλημα με τον καθηγητή, με τον δάσκαλο, γιατί αυτό και αυτό. Δηλαδή να απευθυνθεί. Βεβαίως, δηλαδή να υπάρχει μια υποδοχή. Γιατί... Κοιτάξτε, έχουμε πολλά τέτοια τα οποία αντιμετωπίζονται. Υπάρχουν και ορισμένα που δεν αντιμετωπίζονται. Τώρα, για να μην. Δηλαδή, υπάρχει ο Σύλλογος Γονέων καταρχήν. Είναι ένα θεσμικό όργανο. Να. Έχει σχέση με το Σύλλογο Διδασκόντων, έχει σχέση με το Διευθυντή. Υπάρχουν... Και σε πολλά σχολεία λειτουργεί πάρα πολύ σωστά. Σε άλλα είναι ανύπαρκτο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά καταλαβαίνετε, στην κοινωνία μας τα πράγματα κάπως λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε, έχουμε εξαιρετικά. Αν θέλετε και συγκινητικές συνεδριάσεις όταν προσπαθούν και οι γονείς να προστατεύσουν τους εκπαιδευτικούς από πάρα πολλά πράγματα, γιατί καταλαβαίνουν και αλλού έχουμε εντάσεις και τα λοιπά. Ωραία. Πάντως τα προβλήματα που έχουν οι γονείς έχουν τα θεσμικά τους όργανα να τα μεταφέρουν. Βεβαίως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητοι σε αυτά τα προβλήματα, αλίμονο. Η αξιολόγηση όμως πότε θα μπει, κύριε Γαβρόγλου? Έχετε ένα χρονικό ορίζοντα? Όχι, διότι, για να πρέπει, διότι πρέπει να αυτοαξιολογηθούμε κι εμείς, ας πούμε, του χρόνου τέτοια εποχή που θα έχουμε διανύσει τον πρώτο χρόνο αυτής της διαδικασίας, να δούμε αν λειτουργεί αυτό το σύστημα ή όχι. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν όπως καταλαβαίνετε. Κρίνεται όμως την αναγκαιότητα να υπάρχει αξιολόγηση κάτι. Δηλαδή, κρίνουμε... αν κάποιος εκπαιδευτικός δεν κάνει καλά τη δουλειά του, θα πρέπει να συνεχίσει να έχει τη θέση του. Α, ναι, μισό λεπτάκι, να διαχωρίσουμε κάτι εδώ, κύριε Γαβρόγλου. Γιατί πέρα από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, του δασκάλου, σε σχέση με την απόδοσή του μες στην τάξη, υπάρχουν και άλλα θέματα που μπορεί να συγχαίονται πολλές φορές με μια παραβατικότητα, με κάτι άλλο. Έτσι, να το διαχωρίσουμε λίγο. Κοιτάξτε, όταν ένας καθηγητής καταγγελθεί για κάτι το οποίο είναι παραβατικό ή οτιδήποτε άλλο, εκεί υπάρχει παρέμβαση. Κοιτάξτε, πρώτον υπάρχει και υπάρχει πάρα πολύ αυστηρή. Έχουμε ζητήσει να παραιτηθούν διάφοροι και παραιτήθηκαν την επομένη για πράγματα. Αν κάποιος δεν δεχτεί να παραιτηθεί, δηλαδή. Όχι, έχουμε διοικητικές έτσι που του αφαιρούμε τη δυνατότητα να κάνει μάθημα. Πειθαρχικός είναι ο έλεγχος περισσότερο. Κοιτάξτε, υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις που προφανώς δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Δεν θέλω να φανεί ότι καλύπτω πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Πράγματι, σε 150.000 εργαζόμενους θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Όχι, θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, ή να υπάρχουν άνθρωποι που είναι τεμπέληδες κτλ. Αλίμονο. Και συνεχίζουν και πληρώνονται. Ναι. Ένας άνθρωπος στον ιδιωτικό τομέα, αυτή, αν δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και αξιολογείται την επιχείρηση, πολύ θα σωστό, πάψει πολύ να σωστό, έχει τη δουλειά του. Μόνο που πρέπει να δούμε κι εμείς ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου ή... Κρίσιμο. Ή... Ναι. Τους όρους και τα κριτήρια δηλαδή να βάλετε. Βεβαίως. Δηλαδή, κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχει ένας περίεργος μακαρθισμός στα καλά καθούμενα, διότι... Αυτά πότε θα τεθούν όμως, αυτά θα τεθούν όταν θα αρχίσουμε σιγά σιγά να δεχόμαστε μια κουλτούρα αποτίμησης, η οποία κουλτούρα αποτίμησης αρχίζει ήδη τώρα με την αυτοαξιολόγηση σχολείου. Ξέρετε, η λογική ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων
αυτοαξιολογείται και αυτοβελτιώνεται, είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά στην όποια κοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε κι εσείς ως εργαζόμενοι σε έναν, ας πούμε, εξαιρετικά περίπλοκο θεσμό εδώ. Δεν είναι ένα πράγμα που είναι μόνο προσωπικό, είναι ένα πράγμα συλλογικό. Αυτό λοιπόν έχουμε καθιερώσει, καθιερώνουμε με τον νόμο που ψηφίζουμε, έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και επίσης το έχουμε διαβουλευτεί αυτό πολύ αναλυτικά και οι δομές με το νέο προσωπικό που θα προσλάβουμε σε αυτά, νομίζουμε ότι... Μας είπατε λίγο για την επιλογή στελεχών και την αξιολόγησή τους. Έτσι. Πώς θα γίνεται αυτή η επιλογή των στελεχών, είπατε για την αξιολόγηση, δηλαδή αξιολογούνται πια τα στελέχη, αναβαθμίζεται ο Σύλλογος των Διδασκόντων ώστε... Αυτό είναι, ώστε να παίρνει ένα πολύ ενεργό μέρος στη ζωή την ίδια τη δικιά του, αλλά έχουμε και στελέχη που είναι οι διευθυντές της εκπαίδευσης. Πώς θα γίνονται αυτές οι επιλογές και πόσοι θα είναι αυτοί? Κοιτάξτε, καταρχήν αν βάλετε μέσα και τους διευθυντές είναι ένα ποσοστό, ένας αριθμός γύρω στις 20.000. Αλλά οι διευθυντές τώρα δεν είναι, επειδή έχουν διοριστεί πριν 1,5 χρόνο. Τώρα πάμε για τους διευθυντές εκπαίδευσης, περιφερειακούς διευθυντές. Να ξέρετε ότι είναι για πρώτη φορά ότι με δική μας πρωτοβουλία οι περιφερειακοί διευθυντές που έως τώρα ήταν κυβερνητικές επιλογές, εμείς θέλουμε να περνάνε μέσα από μια διαδικασία μοριοδότησης και συνέντευξης, στην οποία θα υπάρχουν καθηγητές, στην ομάδα καθηγητές πανεπιστημίου, θα υπάρχουν άτομα από τον ΑΣΕΠ. Άρα ουσιαστικά μια αυτόματη αξιολόγηση είναι και αυτή. Είναι από τη φύση της μια αξιολόγηση με την οριοδότηση. Βεβαίως. Είναι για τα στελέχη. Βεβαίως, αλλά είναι και η συνέντευξη η οποία, παρόλο που έχει ένα εξαιρετικά αμαρτωλό παρελθόν, όπως καλά γνωρίζετε. Αν όμως γίνεται σωστά, ακριβώς. Γιατί μπορεί να έχεις τα τυπικά προσόντα. Έτσι, ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι να δεις πώς μπορείς. Έχει τα προσωπική επαφή. Και επειδή η πρακτική του παρελθόντος έχει δείξει ότι πολλά φωτογραφικά θα μπορούσαν να υπάρξουν σε τέτοιες περιπτώσεις, το θέμα είναι να διασφαλίσετε τη διαφάνεια και την αξιοκρατία λειτουργίας αυτού του συστήματος. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο στόχος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή σε αυτά εκπροσώπων του ΑΣΕΠ, παραδείγματος χάρη, καθηγητών πανεπιστημίου. Είναι ένα κύρος. Άτομα που είναι στην Εθνική Σχολή, στην Ανώτατη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης κτλ. Όλο αυτό, νομίζουμε, θα συμβάλλει. Εγώ δεν σας λέω ότι δεν θα γίνουν και παρατράγουδα σε πολλά εισαγωγικά, για να είμαστε τώρα απολύτως ειλικρινείς. Συζητάμε αλλά ο στόχος δεν είναι αυτός. Μας δίνεται το κέλφος, μας δίνεται το ρόλο, μας δίνεται το πεδίο, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν το έργο τους. Με τα στελέχη, με τους στόχους και την αξιολόγηση, την αυτοξιολόγηση. Εκπαιδευτικούς έχουμε όμως. Δηλαδή, συζητάμε κάθε χρόνο για τις προσλήψεις των μόνιμων εκπαιδευτικών, γιατί είναι πια μια αμαρτία για τους εκπαιδευτικούς όλη αυτή η διαδικασία του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Και έρχεται ο ΑΣΑ και λέει, γιατί δεν προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό? Καταρχήν να χαιρετήσουμε ότι για πρώτη φορά καταφέραμε, μετά από πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις, να αποτυπωθεί αυτό και στην έκθεση του ΟΣΑ και στην δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Γκαμπριέλα Ράμος την περασμένη Πέμπτη, της αναπληρώτριας γενικής γραμματέας του ΟΣΑ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουν και οι ακροατές ότι οι εκθέσεις του ΟΣΑ δεν είναι ανεξάρτητες από διαπραγματεύσεις που γίνονται με εκπροσώπους ενός κράτους μέλους. Άλλο είναι οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και άλλο. Εδώ λοιπόν είχαμε το 2011 μία έκθεση πάρα πολύ προβληματική. Το αναγνώρισε αυτό ο ΟΣΑ και έχει ανατρέψει τη λογική της έκθεσης του 2011. Συνήθως η εκθέση του ΟΣΑ είναι για περίπου μία δεκαετία. Τώρα πολύ νωρίτερα έχουμε μία νέα έκθεση σε αυτήν. Έχει πράγματα από τα οποία εμείς αποκλίνουμε, για να είμαστε και συνεννοημένοι. Υπάρχουν όμως πολλές συγκλίσεις. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι αναγνωρίζει ο ΟΣΑ ότι προϋπόθεση για να γίνει οτιδήποτε, ακόμη και αυτά για τα οποία αποκλίνουμε, είναι μεγαλύτερη χρηματοδότηση και διορισμοί μονίμου. Αυτά σε συμφωνία, σε σύμπλευση με τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές μας, το ζήτημα των προσλήψεων, ναι, όχι, για παράδειγμα. Και της χρηματοδότησης. Βεβαίως, το ξεχνάμε βεβαίως, αυτό. Γιατί υπάρχει και πλαφόν εκεί. Βεβαίως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατοχυρώσουμε όλη την ανεξαρτησία του ΟΣΑ. Εμείς συζητάμε με τον ΟΣΑ ξεχωριστά από ό,τι συζητάμε με τους θεσμούς. Το θέμα των προσλήψεων έχει απόλυτη σχέση με τις συζητήσεις που κάνουμε με τους θεσμούς. Είναι προτεραιότητα, κύριε Γαβρόλου. Απόλυτη προτεραιότητα. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα. Έως τον Οκτώβριο, το πιο αργά, θα ανακοινώσουμε
και τον αριθμό και το σύστημα. Ήδη είμαστε σε συνεννόηση με τις ομοσπονδίες. Οι ανάγκες ποιες είναι? Οι ανάγκες για το μόνιμο προσωπικό, για να κάνουμε μια εκτίμηση. Δεν θέλω να σας πάρω τον αριθμό τώρα. Θα σας πω, οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και θα σας πω γιατί δεν θέλω να σας απαντήσω. Πρώτον, θα δούμε ποιοι θα είναι οι εκπαιδευτικοί και ποιοι θα είναι άτομα γενικών καθηκόντων, γιατί οι εκπαιδευτικοί μας σήμερα κάνουν. Τους τραπεζοκόμους, τους παιδών νόμους, τους διοικητικούς. Ένα μεγάλο θέμα. Έχω την κυρία Νουσάκη, την αξιντάκτρια, για τους τραπεζοκόμους. Ενώ είναι δολοήμερο, στο σχολείο δεν υπάρχει τραπεζοκόμος και αναγκάζεται ο δάσκαλος, ο καθηγητής, να κάνει τον τραπεζοκόμο. Εγώ πρώτο σας το λέω. Όταν μου λένε οι θεσμοί γιατί δεν αυξάνεις τις ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, τους λέμε, ξέρετε πόσες δουλειές κάνουν. Και σαν να μην έφταναν αυτά, με τις ώρες διδασκαλίας θα γίνει. Κάνουν και τους ψυχολόγους. Ναι. Δηλαδή πόσα πράγματα να κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Συμφωνούμε. Υπάρχει όμως και το κομμάτι των παιδιών, τα οποία θα πρέπει να απολαμβάνουν όλων αυτών των δικαιωμάτων και παροχών. Το ξέρετε πάρα πολύ. Δηλαδή καλά. Το ολοήμερο να είναι κανονικό ολοήμερο. Βεβαίως. Να μπορούν να τρώνε εκεί τα παιδιά. Αν ο δάσκαλος, ο καθηγητής, σωστά αρνηθεί να το κάνει για τον οποιονδήποτε λόγο, και για λόγους ασφαλείας και για πολλούς λόγους. Που πάρα πολύ πρέπει να χαιρετήσουμε ότι δεν το κάνουν και πρέπει να το χαιρετήσουμε. Και πραγματικά είναι μεγάλη συμβολή τους. Όταν όμως δεν γίνεται, στην ουσία καταργείται η έννοια του ολοήμερου σχολείου. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν μπορεί ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων. Και αν θέλετε μεταρρυθμίσεων που ορισμένα τους κομμάτια είναι κατακτημένα στην Ευρώπη. Άλλα νομίζω είμαστε πολύ πιο μπροστά. Άλλα, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε κτλ. Για αυτά τα πράγματα χρειάζονται και χρήματα, χρειάζονται και διορισμοί. Εμείς είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα τώρα με το τέλος της τέταρτης αξιολόγησης. Οπότε από τον Οκτώβριο θα έχουμε εικόνα του αριθμού και του συστήματος. Βεβαίως. Που θα και θέλω και κάτι άλλο. Θα έχετε, νομίζω και στην εκπομπή σας έχετε αναφερθεί πολλές φορές, στο αναπτυξιακό σχέδιο που παρουσιάζει ο κύριος Τσακαλώτος. Θα το παρουσιάσει και 27 της Παρασκευής στο Eurogroup και τα λοιπά. Στο αναπτυξιακό σχέδιο και τα δύο αυτά στοιχεία έχουν μπει σαν πρώτες προτεραιότητες. Μάλιστα. Και προϋποθέσεις για το θέμα της... Είναι μέσα στο αναπτυξιακό. Βεβαίως, και οι θεσμοί δεν είχαν πρόβλημα με αυτό. Κύριε Υπουργέ, το θέμα του φαγητού, υπάρχει περίπτωση μέχρι να λυθεί το ζήτημα με τους τραπεζοκόμους και των γενικών καθηκόντων να μπουν σχολικά γεύματα στα σχολεία, σε όλα τα σχολεία, να εφαρμοστεί κάπως έτσι? Θα σας πω, τα σχολικά γεύματα, όπως ξέρετε, είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με την κυρία Φωτίου. Τα σχολικά γεύματα αρχίσανε από λίγα σχολεία πιλωτικά και έχουν επεκταθεί σε χιλιάδες σχολεία τώρα. Κάθε καινούριο σχολείο που εμπλέκεται γίνεται με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην ακυρωθεί, όπως λέτε, για πολλούς λόγους που συνήθως δεν έχουν σχέση και με τους καθηγητές. Είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο είμαστε εξαιρετικά περήφανοι και είναι ένα πρόγραμμα που έχει... Θα επεκταθεί. Θα επεκταθεί και του χρόνου σε ακόμη περισσότερα σχολεία. Τελευταία ερώτηση, συντομή απάντηση. Νέα Δευτέρα Λυκείου θα έχουμε από Σεπτέμβρη? Νέα προσέγγιση στο Λύκειο θα έχουμε από το Σεπτέμβριο, μαζί με ένα σύνολο προσεγγίσεων και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τους τρόπους διδασκαλίας. Για συζήτηση από το Σεπτέμβριο. Για συζήτηση, για υλοποίηση σιγά σιγά κτλ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαβρόγλου. Καλή σας ημέρα. Και ήρθε η ώρα να αποχωρήσει.